Η ξέφρενη πορεία του πετρελαίου έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία μετά τη νέα άνοδο κατά 5%, την τιμή του βαρελιού να ξεπερνά τα 96 δολάρια και το βαρέλι Brent στα 102 δολάρια. Το κόστος ενέργειας καλπάζει με τις επιχειρήσεις να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο φορτίο που καλούνται να σηκώσουν και τους επιχειρηματίες να φοβούνται τα χειρότερα. Δυστυχώς, αν δεν επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, θα δούμε πάρα πολλές επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα είτε να αυξάνουν υπέρμετρα τα προϊόντα τα οποία παράγουν, είτε να βάζουν λουκέτο μη μπορώντας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ενδεικτικό των αλυσιδωτών επιπτώσεων που υπάρχουν από την ενεργειακή κρίση είναι ότι τα συμβόλαια παράδοσης φυσικού αερίου Απριλίου στην Ευρώπη εκτινάχθηκαν κατά 24%, αυξήσεις υπήρξαν κατά 4,5% στο σιτάρι, 3,4% στο καλαμπόκι και 2,6% στο χαλκό. Η Ρωσία έχει εξάλλου μεγάλες εξαγωγές δημητριακών και άλλων πρώτων υλών. Τα ύψη, παιδιά, είναι, το βλέπετε όλος ο κόσμος. Βλέπετε μεγάλη διαφορά τους τελευταίους μήνες? Βεβαίως, μεγάλη διαφορά. Πάνω από 20-30%. Η φωτιά στις τιμές και οι αυξήσεις του ρεύματος έχουν στριμώξει τα νοικοκυριά, με τους καταναλωτές να κάνουν δεύτερες σκέψεις πριν γεμίσουν το ρεζερβουάρ ή ανοίξουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι πάρα πολύ ζόρικα φέτος, γιατί έχουν πάρει πάνω όχι μόνο τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και τα καύσιμα και η ΔΕΗ. Περιμένουμε τώρα να μας έρθει η ΔΕΗ και ήδη εξοικονομούμε από τώρα χρήματα. Όταν πλήρωνα, γιατί είμαι σε δυτικό, όταν πλήρωνα 50-60 ευρώ τρία άτομα, τώρα πληρώνω 120-130. Εντάξει, ακόμα δεν είδαμε τα δύσκολα. Προς παρόν εγώ δεν έχω πάρει τέτοιους λογαριασμούς, αλλά τις περιμένω. Και τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είχε το 5ο υψηλότερο κόστος ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο μήνα. Και αυτό αποτυπώνεται στα τρέχοντα έξοδα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Από τον Ιούλιο και μετά έχουμε τις μεγάλες αυξήσεις. Κάποια επιχείρηση, η οποία πλήρωνε περίπου γύρω στα 1.000 ευρώ, αυτή τη στιγμή το ρεύμα κάθε μήνα έρχεται γύρω στα 2.500 ευρώ. Και πολλοί φοβούνται ότι η ξέφρενη πορεία των τιμών μόλις ξεκίνησε.